μια κακή επανάληψη μιας πολυπεγμένης συζήτησης που έχει να κάνει με την λειτουργία του στρατοπέδου της Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Οι τελευταίες εξελίξεις και τα όσα φαίνεται να διαμορφώνονται ως νέο πλαίσιο με το λουκέτο στο στρατόπεδο τέθηκαν επιτάπητος, με την όλη συζήτηση ωστόσο να μην έχει αρχή, μέση και τέλος. Τελικώς, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επικαιροποίηση του προηγούμενου ψηφίσματος που ζητούσε την παραμονή και συνέχισε τη λειτουργία του στρατοπέδου, εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα τον Δήμαρχο για συναντήσεις και ενημέρωση επί του ζητήματος. Ένα ηχηρό όχι στην κατάργηση του συντάγματος του 9ου. Εδώ είναι το θέμα. Εάν χάσουμε, εάν πάμε σε δεύτερο, σε επικουρικές λύσεις, χάνουμε το πρώτο. Δεν έχουμε χαράξει μια στρατηγική. Πρώτον, για να δούμε πώς θα γίνει να αποφύγουμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός, δηλαδή να φύγει το στρατόπεδο την Καλαμάτα. Αλλά και δεύτερον, δεν έχουμε συζητήσει κανένα πλάνο B. Αλλά εδώ έχουμε την υποτέλεια του Υπουργείου και όλων των παραγόντων στο δόγμα του ΝΑΤ, που λέει λιγότερα στρατόπεδα. Θέλει να αξιοποιηθεί από την πόλη. Αυτή είναι η δικιά μας θέση, έτσι, μια και το συζητάμε το θέμα. Θέλουμε να μείνει όσο περισσοκό στοιχείο της πόλης, δεν μπορεί να είναι η ώρα που κάνουμε τόσο αγώνα. Θα ζητήσω και πάλι συνάντηση με τον Υπουργό Ενίκης Αμήνης. Δεν ξέρω αν τώρα είναι το πρόσφορο το έδαφος, όπως παλιότερα. Όμως θα προσπαθήσω μέσω του τρόπου με τον οποίο συναντώ υπουργούς για τα εξής θέματα. Να κατανοήσω την αιτιολόγηση της απόφασης. Προφανώς σας είπα από την αρχή, ο Δήμος δεν συντάσσει το στρατιωτικό δόγμα της χώρας. Ούτε ο Δήμος κατανέμει στρατόπεδο. Θα το ξεκαθαρίσω με αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που θα ήθελα να τους ακούσω. Και το δεύτερο, και πολύ σημαντικό, είναι αυτό το σχετικό με την 120 ΠΕΑ και την διεθνοποίησή της. Είναι αυτό πραγματικότητα ή είναι κάτι που λέγεται για να χρυσωθεί το χάπι. Λέω. Θέλω να ακούσω αν είναι πραγματικότητα και τι βήματα γίνονται στην κατεύθυνση αυτής της υλοποίησης του προγράμματος. Και αν υλοποιηθεί ένα τέτοιο διεθνές πρόγραμμα που είναι πολύ σπουδαίο πράγματι. Προσέξτε, χρειάζεται χώρος για την υποδοχή όλων αυτών των ανθρώπων. Επομένως, μην τρέχουμε τι θα κάνουμε τα ημάτια του στρατοπέδου. Ας περιμένουμε λίγο. Από την όλη συζήτηση πάντως, ενδιαφέρον φαίνεται να είχε μόνο η τοποθέτηση παρέμβαση του Δημάρχου της Καλαμάτας σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με τον κύριο Νίκα να υπογραμμίζει ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν με τις πράξεις του ο μόνος που ενδιαφέρθηκε και νοιάστηκε για το στρατόπεδο. Σήμερα είχαμε αυτές τις τρεις φωνές. Μία, δύο, τρεις. Και του πρώην Πρωθυπουργού που εν της πράξης απέδειξε ότι νοιάζεται για το στρατόπεδο. Τέλεια.